Κριτικής μουσικής, ο Μύρονος Κουλάς έσβησε σήμερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου σε ηλικία 49 ετών. Ο καλλιτέχνης που θα ταφεί αύριο στις 12 στο νεκροταφείο Ανογείων ήταν ιδιαίτερα αγαπητός τόσο από τους παλιούς Μερακλείδες όσο και από την νεολαία του νησιού μας. Ήταν αυτός που έκανε τη μεγάλη τομή στην κριτική μουσική και μαζί με το Μιλτιάδη Σκουλά ανέσυραν το μαντολίνο από την Άγνοια και τη Λισμονιά και του έδωσαν θέση περίοπτη στο χώρο των μουσικών μας πραγμάτων. Μύρο, για σένα ποια είναι η πιο καλή ή αν έχεις βγάλει ερωτική μαντινάδα εσύ, ποια είναι η πιο καλή. Το μικρόφωνο κοντά. Εγώ δεν θα πω αδική μου. Ποιανού θα πεις. Εγώ θα πω ενός που έχω ξανααναφερθεί στο όνομά του, καλλιού Μερακλή που δυστυχώς δεν ζει. Του Αημίσου του Κουμούχη. Με το σταυρό στον ώμο μου ή το Γολγοθά ανεβαίνω και να καρφώξεις τα καρφιά εσένα περιμένω. Άφησε 6 μεγάλους δίσκους, πολύτιμη παρακαταθήκη στην νεολαία που τον λάτρεψε. Με την ευαισθησία, τη ρωμαλαία φωνή και την ιδιότυπη έκφραση, τα συντροφεύει πάντα όσους ρηγούν ακούγοντας τα μοναδικά κριτικά ηχοχρώματα. Πολλοί λίγοι όμως, Μύρο, ξέρουν ότι εσύ είσαι και ποιητής. Και ένα βράδυ στο Κυπαρίσι που μου είπες το ποίημα με τη φωτογραφία, με συγκίνησες. Αν το θυμάσαι, θέλω να μου το πεις. Με την είχα φωτογραφία. Βρει μια φωτογραφία που την είχα βγάλει 12-13 χρόνο. Εγύρευα κάτι άλλο της Ασύνης και βρουν τη φωτογραφία της τριφωμένη. Θα εξανοίγω τη φωτογραφία και πηγαίνουν στο ποίημα. Και λέω, βρήκα μια φωτογραφία μέσα στο σπίτι πεταμένη που είχα βγάλει πιτσιρίκος και τον εξαλιακωμένη. Και είχε το πρόσωπό μου μια αλαθώα ξεγνιασιά, για δεν είχα νιώσει ακόμη πίκρα της ζωής καμιά. Και αναστέραξα και είπα, αχ και να μου είναι παιδί, να ξαναγυρίσω πάλι στην παλιά μας την αυλή και να έρθουν τα γειτονάτια, η παρέα, η παλιά και να παίξουμε όπως τότε πάλι τα κρυφά πουλιά. Και εκείνο το συλλογισμό μου παίρνει πίσω μια φωνή που άκουσα από την κουζίνα έτοιμο να το φαΐ. Προβάλλει το κοπέλι μου κοστά και φωνιάζει και μου λέει, μπαμπά, ρε, να φάμε. Και λέω μετά, πού να ξέρει το Κωστάκι που είχε σύρει τη φωνή πως και αυτό θα λαχταρίσει να ξαναγεννεί παιδί. Η είδηση του θανάτου του δεν έγινε εύκολα πιστευτή. Θα το πιστέψω μόνο αν δω πως μπαίνει στο μνημείο. Αλλιώς πρωταπριλιάτικο θα πω πως είναι αστείο, είπε η Ερμιόνη, ενώ η Δέσποινα Ισπανδυδάκη είπε, στο μισεμό σου δε θα βγει ήλιος να ξημερώσει και η μέρα νύχτα σκοτεινή και άσχημη θα αποδώσει, ενώ ο Ζαχαρίας ο Παπαδάκης